Έχουμε τον πρώην Διευθύνων Σύμβουλο της ΠΑΕΑΡΙ, τον κύριο Αντώνη Ζαμπέτα, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Τι κάνετε, είστε καλά, καλησπέρα. Δόξα τω Θεώ, καλησπέρα και στα παιδιά. Καλησπέρα. Νομίζω ότι... Χρόνια και ζαμάνια, κύριε Ζαμπέτα. Στο γήπεδο μπορεί να έχουμε συναντηθεί. Ναι, με τον Κούση, ε. Πού, στο Ιβανόφιο πάει κύριος αυτός, Αντώνη. Εκεί αποκλείεται. Έτσι, έτσι. Στη θύρα 3, ναι, μπορεί να έχετε συναντηθεί παλιά. Λοιπόν, έτσι. Λοιπόν, νομίζω ότι, εντάξει, οι μέρες αντιλαμβανόμαστε και το αντιλαμβάνει το καθένας ότι είναι δύσκολες για όλο τον κόσμο, αλλά έχω την αίσθηση ότι για εσάς την προηγούμενη εβδομάδα υπήρξε μία απόφαση η οποία, αν μη τι άλλο, κατά κάποιο τρόπο ήταν μία ανακούφιση, να το πω, μία δικαίωση, μια αθώωση από το εφεντείο κακουργημάτων για ποσό μισό εκατομμυρίου και τα λοιπά, δεν είναι μια εύκολη υπόθεση για όσους μπορούν να το αντιληφθούν. Καταρχάς ούτε δικαίωση ήταν μόνο ανακούφιση, γιατί δεν ψάχνω καμία δικαίωση. Ήμουν με τη συνείδησή μου πάντοτε πολύ ξεκάθαρος και εφησυχασμένος για ό,τι έχω πράξει μέσα στη θητεία μου, μέσα στην ΠΑΕ Άρης. Κατέβαλα ό,τι είχα και δεν είχα από χρήματα, κατέβαλα ό,τι είχα και δεν είχα από ακίνητα γιατί είναι δεσμευμένα, κατέβαλα άπειρες εργατόρες, τη διάθεσή μου, την όρεξή μου, την τρέλα μου για το σύλλογο. Αυτό τουλάχιστον στον εαυτό μου είμαι ήσυχος ότι όποιες ενέργειες μπορούσα εγώ να κάνω τις έκανα, αλλά δυστυχώς η μημάθηκε παραπληροφόρηση όλων εκείνων των ετών και εσάς σας πήρε η μπάλα και εμάς μας πήρε η μπάλα και δυστυχώς ξέρετε από τα fake news που κυκλοφορούν και τώρα με αφορμή την κατάσταση που επικρατεί, ο κόσμος δυστυχώς δεν έχει φίλτρο για να μπορέσει να καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει και δεν έχει και ακριβή πληροφόρηση, και όταν δεν την έχει η παραπληροφόρηση είναι το χειρότερο. Εντάξει, Αντώνη, ο χειρότερος σύμμαχος του πανικού. Μου επιτρέψει τον ελληνικό. Εντάξει, ο κόσμος άκουγε δύο πλευρές. Δηλαδή, εγώ έχω κατασταλάξει πλέον. Ο κόσμος άκουγε δύο πλευρές. Κάποιοι πηγαίναν με τη μία πλευρά, κάποιοι πηγαίναν με την άλλη. Εντάξει, είναι λίγο δύσκολο και ειδικά όταν η ομάδα δεν πηγαίνει καλά να πιστέψει αυτό που δεν θέλει πολλές φορές να πιστέψει. Λέει, αφού λέει έπεσε η ομάδα, άρα τα φάγανε. Τα πήρανε, τα κάνανε, κλέψανε, κάνανε, ράνανε. Εντάξει. Κοίτα, Χρυσανθέ, καταρχάς να πούμε λίγο για την απόφαση. Ναι. Η απόφαση ήταν, είχαμε συλληφθεί, μάλλον είχε συλληφθεί ο Αθανασιάδης και εγώ πήγα από μόνος μου, παραδόθηκα στο τμήμα και μείναμε μέσα, δικαστήκαμε, πρωτόδικα φάγαμε 3 χρόνια και πήγαμε στο εφετείο παρουσιάζοντας στοιχεία ότι την ημέρα που έγινε η σύλληψή μας, στις 20 Φεβρουαρίου του 2013, εκείνη την ημέρα η διαταγή ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, η ΠΑΕ Άρης εισέπραξε 498.000 ευρώ. Ναι. Τα οποία πήγανε στη ΔΟΗ. Δηλαδή δεν τα πήραν τα χρήματα να πληρώσουν επέκταση ή ρεύμα ή κάτι άλλο. Γιατί η ΔΟΗ κατήσχε τότε όλες μας τις επιχορηγήσεις από ΟΠΑΠ. Ναι. Άρα όλα τα λεφτά, θέλαν δεν θέλαν, τα δώσαν στην ΔΟΗ ΦΑΕ. Μάλιστα. Πληρώσανε όμως, ενώ το ποσό του ΦΠΑ μας ήταν 490.000, οπότε τους μέναν άλλα 8 να τα κάνουν ό,τι θέλουν, πληρώσανε άλλες υποχρεώσεις. Ναι. Αφήνοντάς μας ξεκρέμαστους και πηγαίνοντας στα δικαστήρια με συλλήψεις κλπ. Ναι. Ακριβώς την ημέρα που έγινε η σύλληψή μας εισεπράχθη αυτή η επιταγή από την τότε ΠΑΕ Άρης. Mm-hmm. Οπότε με εκείνα τα χρήματα θα μπορούσαμε να είχαμε εξοφλήσει και να μην είχαμε ποτέ ποινικά δικαστήρια ή οτιδήποτε άλλο. Ναι. Αφήνοντας και στην ΠΑΕ Άρης 2,8 εκατομμύρια ευρώ, 2,8 ξαναλέω εκατομμύρια ευρώ, ανίσπρακτα και ανεκχώρητα έσοδα από τη Super League και από τον ΟΠΑΠ τότε, όπου θα μπορούσαν με εκείνα να πληρώσουν ό,τι άλλο θέλανε στη διάθεσή τους, πληρώνοντας τότε το ΦΠΑ μας. Δεν το πληρώσανε, μπήκαμε εμείς μέσα, καταδικαστήκαμε πρωτόδικα 3 χρόνια, αλλά στο εφετείο αναγνώρισε ότι δεν υπήρξε δόλος από τη δικιά μας μεριά να μην πληρώσουμε ΦΠΑ, όταν δε πληρώναμε και όταν φύγαμε δεν αφήσαμε καμία ρύθμιση απλήρωτη. Και πληρώναμε τότε 250.000 ευρώ το μήνα για να παίρνει φορολογική ενημερότητα η ΠΑΕ για να μπορεί να παίζει στο τότε πρωτάθλημα. Θα μου πεις τι ενδιαφέρει τον κόσμο σήμερα. Δεν τον ενδιαφέρει ενδεχομένως, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να ακουστούν και κάποια άλλα πράγματα, γιατί δυστυχώς ο Άρης αυτό έχει εγκληματικότατα λάθη. Εγώ διαφωνώ στο αν τον ενδιαφέρει. Γιατί όπως πήρε έκταση, το έλεγα και πριν,
όπως πήρε έκταση ότι συνελήφθησαν ο Αθανασιάδης και ο Ζαμπέτας και μάλιστα αρκετοί συνόδευαν με κατάρες να μπουν μέσα κτλ. Κτλ. Θα πρέπει τώρα, έστω και 7 χρόνια μετά, που υπάρχει μια απόφαση από το Τριμελές εφετείο κακουργημάτων, όποιος αντιλαμβάνεται το μέγεθος του δικαστηρίου και την σημασία του δικαστηρίου καταλαβαίνει τι σημαίνει μια απόφαση του συγκεκριμένου δικαστηρίου, θα πρέπει ο κόσμος να ενημερωθεί, έστω και μετά από 7 χρόνια. Και πρέπει την ίδια διάσταση που πήρε η σύλληψη και ό,τι έγινε τότε και όσα ακούστηκαν τότε να έχει και το συγκεκριμένο ζήτημα και θέμα. Για μένα ήταν υποχρέωση να σε έχουμε, να σε φιλοξενήσουμε σήμερα και να γράψουμε τη συγκεκριμένη είδηση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί λιδωρηθήκαν οικογένειες, κατηγορηθήκαμε. Όπως είπες τότε, συνοδευτήκαμε κατάρες να πεθάνουν μέσα στα μπουντρούνα και δεν ξέρω τι. Μην κάνοντας κάτι κακό στην ομάδα. Πληρώναμε, καταθέσαμε όλα μας τον οβολό και δυστυχώς η ομάδα, αφήστε γιατί λέμε ότι η ομάδα έπεσε. Η ομάδα έπεσε από εγκληματικά εσωτερικά λάθη. Γιατί τότε το 12, γιατί η σύλληψή μας έγινε αρχές του 13, έτσι. Ναι. Η ομάδα έπεσε το 14, 1,5 χρόνο μετά. Η ομάδα έκανε εγκληματικότατα λάθη. Τότε μου έλεγε η Λέσχη να μην πληρώνω εγώ κανέναν φόρο. Αν δεν πληρώναμε 520.000 ευρώ, παίζαμε πρεμιέρα τότε με τον Πανιόνιο. Αν δεν πληρώναμε 520.000 ευρώ που ήταν η ρύθμιση 2 μηνών, δεν θα παίρναμε φορολογική ενημερότητα. Και ο Γιώργος ο Κολτσίδας πήρε τα δελτία, παίζαμε στη Νέα Σμύρνη πρεμιέρα. Πήρε τα δελτία στις 6 ώρα το απόγευμα από την ΕΠΟ και φτάνεις παίζαμε. Και φύγαμε μεταξύ τρέχοντας, να πούμε, και τα ξέρεις καλύτερα. Ναι, πράγματα που δεν τα ξέρει ο κόσμος. Που αν ακολουθούσα εγώ τότε την λογική της Λέσχης να μην πληρώσω, δεν θα παίζαμε. Υπήρχαν πολλά πράγματα. Υπήρχαν πολλές φωνές. Ο ένας έλεγε κάνε αυτό, ο άλλος έλεγε κάνε το άλλο. Γενικότερα υπήρχε μια κατάσταση. Ευτυχώς δεν τους άκουσα. Ευτυχώς δεν τους άκουσα. Και παίξαμε την πρεμιέρα και ευτυχώς το 12 δεν πέσαμε. Πέσαμε, θα μου πει το 14, ναι. Με Σούλη Παπαδόπουλο και 18 αγωνιστικές, μια νίκη. Okay. Αυτό δεν φταίει, δεν φταίνει ούτε τα χρέη. Γιατί και χθες καμία συνομιλία με έναν φίλο της ομάδος. Το μαύρο παρελθόν κλπ. Τότε και ιστορίες. Το μαύρο παρελθόν δεν υπήρχε μαύρο παρελθόν. Μαύρο παρελθόν το βαφτίσανε. Γιατί βαφτίσανε τα χρέη 30, 40 ή 50, ενώ τα χρέη ήταν τελικά 15. Πράγμα που είπε ο ίδιος άνθρωπος που ισχυριζόταν ότι τα χρέη ήταν 30, 40, 50, ενώ ήταν 15. Και το είπε το 15, αλλά μια εβδομάδα πριν τη γάμα που δεν τον άκουγε πλέον κανένας. Τέλος, ας μην πάμε στο συγκεκριμένο γιατί ναι, θα τον ανοίξω κι εγώ. Στο συγκεκριμένο. Θα τον ανοίξω στο και θέμα εγώ. Το οποίο αναπαρίχθη τότε. Ναι. Αναπαρίφθη τότε ότι τα χρέη είναι 30-40-50, οπότε ο κόσμος δυστυχώς όταν ακούει αυτό το πράγμα, χωρίς να έχει φίλτρο αν αυτό είναι fake news ή όχι, όρμηξε. Με τις γνωστές συνέπειες. Έτσι είναι. Το σημαντικό για μένα στην απόφαση, Αντώνη, είναι το εξής. Στα ελαφρυντικά τα οποία αναγνωρίστηκαν από το δικαστήριο. Ένα, το 8,3 εκατομμύρια ευρώ είναι κάτι το οποίο το λέγατε αρκετό καιρό, ότι είχαν κατατεθεί και είχαν πληρωθεί και νομίζω ότι αφορά το σύνολο των υποχρεώσεων σε ΦΠΑ της δικής σας χρήσης. Και όχι μόνο. Και παραπάνω είναι. Τα 8,3, τα 8,3 ναι. Που δώσαμε, 4 εκατομμύρια εξ αυτών ήταν οι υποχρεώσεις προηγούμενων χρήσεων. Και 4,3 εκατομμύρια ήταν οι υποχρεώσεις δικής μας χρήσης. Μάλιστα. Να ακόμα πιο σημαντικό αυτό. Μπράβο. Πληρώναμε και πληρώναμε μέχρι που φύγαμε όλες τις ρυθμίσεις για να μην έχει πρόβλημα επαέρασης στη συμμετοχή στο πρωτάθλημα. Γιατί χωρίς φορολογική ενημερότητα ξέρεις πολύ καλά δεν συμμετέχει. Δεν μπορείς, ναι. Ναι, εντάξει. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται το 12 αν θα φεύγαμε αδιάβαστη ή όχι. Με συνέπεια να βάλω εγώ 350.000 ευρώ και από τα 2,8 εκατομμύρια ευρώ τα οποία αφήσαμε ανίσπρακτα, εγώ δεν πήρα πίσω ένα ευρώ. Και το ξέρεις πολύ καλά, να. Το ξέρει και το διαχειριστικό πόρισμα της Νέξια. Όχι, υπάρχει στην Νέξια. Όπου με έβγαλε νούμερο ένα πιστωτής Παϊάρης. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την οικογένειά μου. Να. Από εκεί και μετά, δανείστηκα και 20 χιλιάρικα γιατί την τελευταία εβδομάδα που θα έφευγα, ενώ ήξερα ότι με διώξουνε ο Αλκαράς ήθελε 10 χιλιάρικα από καταβολή το ταξιδιωτικό γραφείο για να πετάξει εμάς στην Τρίπολη επίσης. Και ούτε εκεί να πήρα πίσω και τα επιστρέφω εγώ μόνος μου. Δεν σου λέω γιατί έχω πληρώσει μέχρι τώρα σε δικαστήρια και δικηγόρους. Και ποινές και ιστορίες για αρκούδες. Εντάξει. Και δεν υπάρχει, αυτό είναι ένα μικρό μου παράπονο και δεν υπάρχει μηδενική αναγνώριση από τη σημερινή ΠΑΕ για ό,τι αυτό έχουμε προσφέρει. Όσο λέω μόνο ένα πράγμα. Η οθόνη του γηπέδου είναι πληρωμένη με δικά μου χρήματα προσωπικά. Κάποιος μου είπε το πω και αυτό, δεν γίνεται. Η οθόνη του γηπέδου? Η οθόνη του γηπέδου είναι πληρωμένη με δικά μου χρήματα.
Δεν ζήτησα εγώ ποτέ τίποτα από τον Άρη και ούτε θα ζητήσω, Χρυσάνθε. Mm-hmm. Απλά την απειροελάχιστη, απειροελάχιστη σου λέω, αναγνώριση και ξέρουν αυτοί ποιοι πρέπει και πώς θα μπορούσαν να την είχαν κάνει. Εντάξει, η ΠΑΕ βέβαια τώρα είναι και αυτή η συγκυρία. Απ' τη μία υπάρχει αυτή η δικαίωση, εγώ θα πω, έστω και αν δεν το δέχεσαι ως... ως λέξη. Εγώ το δέχομαι όσο ανακούφιση, γιατί ανακούφιση, όταν είπε η πρόεδρος, όταν είπε η πρόεδρος αυτό το πράγμα, για μένα ήταν μια τεράστια ανακούφιση. Απ' την άλλη βλέπεις ότι η ΠΑΕ αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να κάνει μεταγραφές για τον Ούμπιντες των συστών παίχτες που ήταν τότε. Ναι, θα σου απαντήσω τότε. Και γι' αυτό. Mm-hmm. Θα σου απαντήσω και γι' αυτό. Πιστεύω ότι γίνανε λάθος νομικοί χειρισμοί. Τώρα ευτυχώς η ΠΑΕ κατάλαβε. Καλά, για 3-4 χρόνια δεν υπήρχαν καν χειρισμοί. Από το 13 μέχρι το. Δεν χρειαζόντουσαν να γίνουν χειρισμοί, γιατί δεν υπήρχε καμία απέτηση από κανένα, γιατί η ΠΑΕ ήταν. Δεν υπήρχε ΠΑΕ, ήταν αεροτεχνικό σωματείο στη ΓΑΜΑ και 2 χρόνια. Ναι, οι αποφάσεις όμως βγήκαν τότε. Οι αποφάσεις αυτές που έχουν βγει είναι το 13. Είναι σωστά. Μετά, είναι από τότε οι αποφάσεις και τώρα τις ενεργοποίησαν. Δεν υπήρχε νομικό πρόσωπο όπως υπάρχει σήμερα. Καλά, υπήρχε το 17, το 18, το 19. Υπήρχε, απλά άλλαξε. Αυτό της FIFA, η αίσθηση που έχει η FIFA, αυτό που είπε και ο κύριος Γραμμένος χθες, ότι ξαφνικά όταν αλλάζει η FIFA δεν μπορεί κάποιος ο οποίος έχει έρθει μετά να του πεις, α, έχεις και αυτά τα χρέη από το 7, το 8, το 9, γιατί ο Σιστόν είναι από το 7 και το 8. Ο Ούμπιντες είναι το 13. Υπάρχει ο Ίμπε και ο Έλσνερ που ακόμα δεν έχουν εκδικαστεί, είναι στην πορεία, στη διαδικασία, από τη διοίκηση Ιλιάδη το 14. Σε όλα αυτά συμφωνώ που λες. Θα σου πω μόνο ότι οι τωρινές αλληλογραφίες που ήρθανε, η ΠΑΕ δεν είχε τον άνθρωπο που θα έπρεπε να έχει από την πρώτη στιγμή, και είναι ο Κώστας ο Ζέμπερης, και τον έχει, δόξα τω Θεώ, τώρα. Τον έχει τώρα, ναι. Όπου ο Κώστας ο Ζέμπερης είχε χειριστεί όλες τις υποθέσεις τότε στην FIFA και στην UEFA και είχαμε κερδίσει πάρα πολλές. Να σου θυμίσω Αμορόζο, να σου θυμίσω Κόκε, να σου θυμίσω και άλλες πολλές. Και για αυτό το λόγο, επειδή υπάρχει το ιστορικό, το γνωρίζει πολύ καλά ο Ζέμπερης, η ΠΑΕ, ναι, απλά πάρα πολύ καλά κάνει, πάρα πολύ καλά και κάνει και τώρα. Το κάνει αυτή τη στιγμή μαζί του. Mm-hmm. Και έχει νομικό σύμβουλο πλέον τον Κώστα, τον Ζέμπερη, και πιστεύω πάρα πολύ στον άνθρωπο αυτό και στις γνώσεις του και στις ικανότητες του και στην νομολογία, γιατί είναι και καθηγητής αθλητικής νομολογίας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο. Για αυτό το λόγο πιστεύω ότι οι χειρισμοί πλέον θα βοηθηθούν. Δεν ξέρω για τις 4 υποθέσεις που έχουν τελεσυνδικήσει τι θα γίνει στο ΚΑΣ, δεν μπορεί να προδικάσει κανένας τίποτα. Ναι. Αλλά πιστεύω ότι με τους οχυρισμούς που γίνονται πλέον, και μπράβο στην ΠΑΕ, που το κατάλαβε. Καλά, το κατάλαβε με σκληρό τρόπο, αλλά την άλλη. Είχα και μια μικρή συμβολή σε αυτό, μιλώντας με τον κύριο Καρυπίδη, mm-hmm. με την έννοια ότι τους έφερε σε επαφή, γιατί δεν τον ήξερε ο άνθρωπος. Καλά, φυσιολογικό είναι αυτό, εντάξει. Τώρα τον γνώρισε, μιλήσανε. Έχει πάρει όλες τις υποθέσεις και πιστεύουμε ότι με τους χειρισμούς αυτούς η ΠΑΕ θα μπορέσει να απαγκιστρωθεί από την υποχρέωση αυτή της οποία ως ορίζει η UEFA και η FIFA, για να πάρει και τις μεταγραφές, να κάνει το σχεδιασμό της και ό,τι άλλο πρέπει, για να πάει ο Άρης εκεί που χρειάζεται να πάει και θα είναι μόνο στην Ευρώπη και στις επιτυχίες. Ναι. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες και πρέπει να γενικότερα πλέον ο Άρης να καταλάβει και η πλευρά του κύριου Καρυπίδη και γενικότερα το σωματείο να αντιληφθούν ότι κάποια δεδομένα που υπήρχαν στο παρελθόν θα πρέπει να τα βλέπει και με λίγο διαφορετικό μάτι. Γιατί όλοι μας ξέραμε, α, συστών. Δεν υπάρχει, είναι η παλιά ΠΑΕ, δεν υπάρχει πρόβλημα. Αυτή βέβαια την ενημέρωση είχε η ΠΑΕ Άρης και από την ΕΠΟ στο όλο θέμα. Και αυτό είναι και η ΕΠΟ μαζί με τον Άρη, κατηγορούμενη εντός εισαγωγικών τώρα στη FIFA. Ας ελπίσουμε ότι αυτό που είπε ο κύριος Γραμμένος, που είναι ο πρόεδρος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, ότι η αίσθησή του είναι ότι θα δικαιωθεί ο Άρης, θα γίνει και πραγματικότητα. Γιατί είναι άλλωστε, μην ξεχνάμε, είναι ο συνομιλητής της FIFA και της UEFA, ο κύριος Γραμμένος. Δεν μιλάει κανένας άλλος απευθείας με επίσημα, έτσι. Γιατί ξέρω ότι και ο Άγγελος Χαριστέας έχει κάνει. Αυτά όλα στην Ευρώπη μετρούν ως έναν βαθμό. Αυτό που μετράει είναι τα έγγραφα και η νομική σου υποστήριξη. Γιατί όταν πας με σωστά οργανωμένη νομική υποστήριξη και δεν έχεις απαντήσει σε αυτές τις 4 υποθέσεις, αλλά τώρα πλέον απαντάς και παίρνεις θέση, ακόμα και αυτό το οποίο οι 4 υποθέσεις αυτές για τον κόσμο, έτσι μια μικρή πληροφόρηση, δεν θεωρούνται θέσφατο ότι αυτές οι 4 υποθέσεις, επειδή καταδικαστήκαμε οριστικά και μετάκλητα, ότι αυτό είναι θέσφατο και ότι αυτό είναι προηγούμενο
κακό προηγούμενο και για τις υπόλοιπες υποθέσεις. Ναι, γιατί ο Άρης δεν απάντησε σε αυτές τις τέσσερις. Οπότε επειδή δεν απάντησε στις τέσσερις, βγήκε η απόφαση. Δεν θεωρείται ότι αυτό είναι θέσφατο. Γιατί ναι, πρέπει να απαντήσει ο Άρης. Έτσι. Τώρα λοιπόν που ο Άρης απαντάει, πιστεύουμε και εμείς και ελπίζουμε ακράβατα ότι ο Άρης θα δικαιωθεί. Γιατί όντως είναι μια διαφορετική εταιρεία και λοιπά και λοιπά. Έτσι. Θα το δούμε στην πράξη αυτό. Πες μας κάτι, γιατί τον έχουμε χάσει. Έχεις επαφή με τον Θανάση τον Αθανασιάδη? Γιατί νομίζω ότι είναι από τους ανθρώπους που όντως πλήρωσαν και με το παραπάνω τη συμμετοχή του στο ποδόσφαιρο. Έλεγα και πριν ότι ο Θανάσης, επειδή τον έχω γνωρίσει και προσωπικά, ένας άνθρωπος ο οποίος και λάθη έκανε φυσικά στο κομμάτι αυτό, αλλά όντως είναι από αυτούς που... δεν ξέρω αν η λέξη καταστροφή πάει σε σχέση με το ποδόσφαιρο στην όλη του επιχειρηματική διαδικασία, και γιατί εξαφανίστηκε τελείως. Δηλαδή όλοι οι υπόλοιποι λίγο πολύ στο χώρο κινούμαστε δεξιά-αριστερά, αλλά ο Θανάσης εξαφανίστηκε τελείως από το χώρο. Φαντάζομαι ότι λόγω του κοινού προβλήματος είχατε κάποια επαφή. Έχουμε πολύ πολύ συχνή επαφή και λόγω των δικαστηρίων που μας ακολουθούν από τότε, και δεν έχουμε τελειώσει, έχουμε άλλα δύο. Και λόγω της συμπάθειας που έχω στο πρόσωπό του, ο άνθρωπος αυτός, όταν λέμε καταστράφηκε, είναι λίγο. Εγώ μπόρεσα, κρατήθηκα, δούλεψα, ξαναγύρισα στην οικογένειά μου, στο σπίτι μου, στο μαγαζί μου, στη δουλειά μου, και προσπαθώ να ανορθώσω και να καλύψω, αν θέλεις, το λάθος το οικογενειακό το οποίο έκανα από αυτή την συμμετοχή, την οποία δεν μετανιώνω ποτέ, γιατί ήταν μια τεράστια εμπειρία και ήταν ένα κομμάτι της ζωής μου, δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Όταν μου είπαν ότι θα πάω γίνω μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου τότε της ΠΑΕ, λέω παιδιά, αυτό είναι υψηστή τιμή για τον οποιοδήποτε. Και πιστεύω ότι ο Θανάσης είναι ένας αφανής ήρωας, γιατί και τότε ξέρεις ότι δεν ήθελε πολύ να προβάλλεται, ούτε να προβάλλει το έργο του. Οι άνθρωποι που είναι κοντά στον Σύλλογο ξέρουν, θα σου πω ένα παράδειγμα μόνο μικρό το οποίο δεν το υπολογίζει κανένας. Η μπουτίκ κάτω που υπάρχει σήμερα και δίπλα, που σήμερα χωρίστηκε στα δύο και έγινε το παλαιστικό τμήμα, έγινε αποκλειστικά και μόνο με τιμολογήσεις στην εταιρεία του Θανάση. Και θυμάσαι τι γιαπή ήταν και τι μπάζα είχε εκεί κάτω και πώς έγινε αυτό το πράγμα μπουτίκ κλπ. Και χωρίς να χρεωθεί όπως η μπειραρία ή το τότε καφέ με τιμολόγια τα οποία τέλος πάντων να μην τα πιάσουν στο στόμα μας. Ναι. Είναι ένας αφανής ήρωας. Είναι σε πάρα πολύ κακή κατάσταση η υγεία του. Τα έχει 400 και πιστεύω ότι η οικογένειά του, που είναι το απόλυτο του στήριγμα, αδερφός του και η γυναίκα του αδερφού του, είναι ηρωισμός αυτός που κάνει, και πιστεύω και του εύχομαι ολόψυχα να ανορθώσει και να σηκωθεί, γιατί δεν αξίζει μέσα από αυτή την ανασχόληση με την ΠΑΕ και την εμπορική την οποία τον κυνηγά ακόμα, να είμαστε σε αυτό το χάλι. Πίστεψέ με ότι έχουμε ζητήσει και από την πολιτεία. Γιατί οι μέτοχοι πήρανε τότε την απόφαση της πτώχευσης της εταιρείας. Αν ήταν στα δικά μου χέρια, ο Άρης ποτέ δεν θα πτώχευε. Στο λέω ειλικρινέστατα και με ό,τι ειλικρίνεια υπάρχει σε αυτή την κουβέντα, ότι δεν υπήρχε ποτέ μα ποτέ ο Άρης να δηλώσει πτώχευση. Αν ήταν στα δικά μου χέρια και στο Θανάση, οι μέτοχοι λοιπόν δηλώσαν αδυναμία πληρωμής ή δεν κάναν ποτέ τίποτα από αυτά που έπρεπε να κάνουν για να βρουν χρήματα ή να βρουν επενδυτή τότε, δεν μιλάω για το σήμερα. Και δυστυχώς οι μέτοχοι όμως δεν έχουν κάποια ευθύνη για την απόφαση την οποία πήρανε, την πληρώνουμε εμείς. Δεν πάει έτσι. Νομίζω έχει αλλάξει τώρα ο νόμος, έχει ευθύνη ο νόμος και ο μέτοχος. Πάει το 50% από τις καινούργιες περιπτώσεις. Γι' αυτό και ο Παναθηναϊκός δεν πάει και δεν πήγε. Και δεν τον αφήσαν να πάει Μιχάλο, και τον κρατήσαν. Ο Παναθηναϊκός τον κρατήσανε, δεν έπεσε, άλλαξε ο νόμος για να μην πέσει τώρα, εντάξει. Ακριβώς. Αλλά και ο ίδιος δεν επέλεξε ποτέ να πάει στη Γάμα με περισσότερα πολλαπλάσια χρέη από τα δικά μας. Εμείς είχαμε 15 και ο Παναθηναϊκός τότε γιατί είχε 50. Ήξερε, γιατί ήξερε, όπως και σε άλλες περιπτώσεις, Αντώνη, ξέρεις πάρα πολύ καλά, ότι δεν δεσμεύονταν η εφορία, του έδιναν ασφαλιστική ενημερότητα. Έκανε και αυτά που έπρεπε, Χρήσανθε. Εντάξει, είχε και έναν εφοπλιστή όμως. 150 για να το κυνηγά, ξέρω εγώ, κάποιος άλλος, τον Αλαφούζο. Είχε και εφοπλιστή όμως, είναι ο Αλαφούζος. Είδες, ο Αλαφούζος έχει βάλει και 32 εκατομμύρια τα τελευταία 3 χρόνια. Συμφωνώ. Αλλά εμείς έπρεπε να πάμε να βρούμε αυτόν τον 32 εκατομμύρια και όχι να πάμε να βρούμε τα χωράφια της ΓΑΜΑ Εθνικής.
Μεγάλη κουβέντα θα ανοίξει τώρα, μην την ανοίγει. Ας μείνουμε στην ίδια στην πληροφορία. Πες μου λίγο, ποια είναι τα άλλα δύο δικαστήρια, γιατί είπες έχει τα άλλα δύο δικαστήρια πριν κλείσουμε. Το ένα είναι μια μήνυση που μας είχε κάνει για απιστία ο Σκόρδας για το συστόν. Ενώ η ΠΑΕ γλίτωσε το συμβόλο το υπόλοιπο του συστόν της επόμενης χρονιάς κλπ. Και ο συστόν από τα 250.000 που ζητούσε δικαιώθηκε μόνο για 64 και αυτά ήταν τα δουλευμένα του τον προηγούμενο αυτά ετών. Αυτά που έχει τώρα είναι τα 64. Τα οποία άλλωστε έχει απληρωτάται να μην πω. Ναι. Αυτό είναι το ένα δικαστήριο και το άλλο είναι σε ανακριτικό στάδιο ακόμα, το οποίο δεν ξέρουμε για αν εισπράξαμε ή όχι τις επιταγές του Κόκκι, τις οποίες φυσικά και διεκδικήσαμε την εισπράξή τους και φυσικά σφραγιστήκανε. Ποιες αυτές και φυσικά που δεν αυτά παρουσιαστήκανε και στο ΣΔΟΕ με βάση το πόρισμα της ΝΕΞΕ, το οποίο πόρισμα της ΝΕΞΕ είχε πάει στον εισαγγελέα και πολλοί ρωτούν τι έγινε αυτό το πόρισμα. Μια χαρά έγινε δουλειά στον ανακριτή και εμείς πήγαμε δύο φορές εκεί, όπως πήγαμε και δύο φορές. Ποιες επιταγές του Κόκκι, αυτές που δεν υπήρχαν. Αυτές που οι επιταγές που είχε δώσει ο Κόκκι για να πάρει τελευταία. Εγώ ξέρω του πολύ καλά και ήμουν εκεί όταν τις υπέγραφε ο αδερφός από πίσω. Όχι μόνο αυτό, και σφραγιστήκανε γιατί το κατηγορητήριο ήταν αν εμείς κάναμε τις δέουσες και πρέπουσες ενέργειες. Ναι. Προκειμένου να εισπράξουμε και τις επιταγές, τις οποίες εμείς και διεκδικήσαμε την εισπράξη και τις σφραγίσαμε. 650. Και διεκδικήσαμε στη FIFA. Και διεκδικήσαμε στη FIFA αργότερα την πληρωμή τους και δικαιωθήκαμε γι' αυτό μετά από δύο χρόνια που φύγαμε. Αυτά λοιπόν τα έχουμε πάει στον ανακριτή. Όπως πήγαμε και στο ΣΔΟΕ στοιχεία, γιατί εγώ πήρα ένα backup του λογιστηρίου. Και όποιος θέλει στοιχεία σε μένα θα έρθει. Θα του δώσω ακριβή στοιχεία ποιες πληρωμές γίνανε και πού και τι και πώς. Τα πήρα λοιπόν όλα αυτά σε εκτυπώσεις. Τα πήγαμε στο ΣΔΟΕ και άλλαξε τελείως άρδιν το σενάριο πώς ακριβώς έγινε το πόρισμα και τι ακριβώς έλεγε το πόρισμα, το οποίο ήταν μια ημικελή και μια πολύ πρόχειρα καταγεγραμμένη διαδικασία. Μάλιστα. Δύναμη να ευχηθώ, γιατί έχετε από ό,τι αντιλαμβάνουμε δρόμο μπροστά σας, αν και νομίζω το μεγαλύτερο ζήτημα και θέμα ήταν αυτό με το ΦΠΑ. Γιατί μιλάμε για κακούργημα. Αυτό ήταν και το μεγαλύτερο, φυσικά είναι ακόμα ότι είναι δεσμευμένες και οι περιουσίες αλλά και άλλων ανθρώπων, όπως και του Νικήτα του Ματθαίου. Ναι. Τα οποία πρέπει κάποια στιγμή και αυτό να ελευθερωθεί από πάνω. Του Νικήτα από πάρα πότε πολύ είναι. Καλός, του Νικήτα πάρα από πότε πολύ είναι. Καλός. Από πότε. Ναι. Του Νικήτα από πότε είναι, από ποια χρήση, ποια περίοδο είναι αυτή. Από το 44. Από τότε. Δεν έχει αυτή η τελευταία δόση. Δεν έχει αυτή, γιατί έχει και ρύθμιση του νόμου Ορφανού. Την οποία ρύθμιση του νόμου Ορφανού εμείς την πληρώναμε, αλλά από εκεί και μετά οι υπόλοιποι τη ρίξανε στον Κιάδα και αυτήν. Και καλά για το 99 και με προσωνίζεται γες και ιστορίες για αρκούδες. Ναι. Και αποτέλεσμα ήταν και εκείνος να έχει δεσμευμένη την περιουσία του. Μάλιστα. Ναι, γίνανε λάθη. Ναι, αλλά έχουμε ο Άρης πλήρωσε και η διοίκηση Σκόρδα που δεν βγήκε το 8 και η Λάρισα ήταν Champions League ομάδα και πήρε το διπλό στον Ολυμπιακό κλπ. Και τις δύο χρονιές, μια με Κουρουμπίλια εμείς και μια με τον Αστέρα Τρίπολης εκεί τη χρονιά και τον Ολυμπιακό Βόλο που βγήκε επίσης. Αν χρήσανε εκείνοι, βγαίνανε στην Ευρώπη και είχαμε τα 4 εκατομμύρια που σου λέω το λιγότερο 2 να έχεις κάθε χρονιά και μάλλον δεν θα είναι ποτέ να μην πάρει αδειοδότηση γιατί θα έχει πληρώσει το χρόνο της. Ήταν δουλευμένο των ποδοσφαιριστών και το ξέρεις πολύ καλά. Ήταν 5,5 εκατομμύρια στο σύνολο. Στο σύνολο. Τα υπόλοιπα ήταν δημόσιο, το οποίο δημόσιο αν το πλήρωνες ποτέ μετρητής θα ήταν και 4 εκατομμύρια. 4 και 5, 709, 10. Ναι. Και εμείς πήγαμε στη Γάμα. Τέλος πάντων. Ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα. Και εγώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλημέρα.